Λοιπόν, άντρη μου. Ο Κωνσταντίνος Ιάσονος, Κωνσταντίνο Ιάσονο. Καλώς όρισες. Η άντρη. Χάρηκα. Ελεύθερη. Λοιπόν, πρωταθλήτρια στη Σκοποβολή. Το ξέρω και. Και τι. Κρατάει αποστάσεις. Κρατάει αποστάσεις. Αυτό είναι σε μακριά. Αποστάσεις, ναι. Οπλοφορώ, κυκλοφορώ και οπλοφορώ που λένε αυτό. Ναι. Λοιπόν, το 3 σε 6 λοιπόν. Μια αναπορία. Παρακαλώ. Θα την κάνεις πολύ γρήγορα. Να την κάνεις, ναι. Λοιπόν, στους Ολυμπιακούς. Τα όπλα τα μεγάλα. Ο Σιπέτος. Σε κάτι άλλα μικρά που κέρδισε η Κορακάκη. Αεροβόλο πιστόλι, αεροβόλο του Φέκη. Γιατί να κάνουμε τόσους. Κατηγορίες. Είναι αεροβόλο αυτό, αεροβόλο. Είναι με σφαιρίδιο μικρό. Πιο είναι... εύκολο ή πιο δύσκολο. Το καθένα έχει δυσκολία του. Το μπορεί, γιατί άλλο. Έχει τη διαφορά. Όπως πώς το δρόμο. Πρέπει να είσαι σταθερό στο αυτό που κάνει η Άννα. Ναι. Σταθερό ακίνητο. Ενώ στο δικό μας είναι κινούμενοι οι δίσκοι. Σπέσουν στον αέρα. Okay. Ναι. Έχει διαφορά. Πιο δύσκολο να κινείσαι. Ναι, είναι πώς λέμε 100 μέτρα. Μα πρέπει να είσαι σταθερό 100%. Ναι. Δεν είναι... Έχει το καθένα το δικό του βαθμό. Ναι, αλλά να λέμε στο χώρο να κινείται και πρέπει να τον παίξει. Πιο δύσκολο. Είμαστε πιο άγριοι εμείς. Λοιπόν, το 3 σε 6, άντρη μου, είναι ένα παιχνίδι εδώ. Ο οποίο ο κύριος Κωνσταντίνος εδώ μας κάνει ερωτήσεις. Πρέπει σε κάθε ερώτηση που κάνει να δώσουμε τρεις απαντήσεις σε 6 δευτερόλεπτα. Είναι γίνοντα κυπριακά, ένα άλλο τούτο. Όχι, είναι άλλο τούτο. Γιατί προετοιμαστεί κυπριακά εγώ. Γιατί προετοιμάστηκες για τα κυπριακά. Ω, στεναχωρέθηκα. Την επόμενη φορά. Λοιπόν, την επόμενη φορά. Το 3 σε 6 λοιπόν, μόλις θα πεις... Ούψ, 3... Έχουμε και φωτορυθμικά. Κλείνουμε στο μάτι. Ναι. Λοιπόν, μόλις θα πεις, ας πούμε, για παράδειγμα, πες τη γνωστή. Τρεις αγαπημένες γεύσεις παγωτού. 6 δευτερόλεπτα. Θα λες βανίλια, σοκολάτα, μπανάνα. Και πατάς. Έχεις 6 δευτερόλεπτα. Δεν είναι όμως τόσο εύκολες οι ερωτήσεις σήμερα. Δεν νομίζεις ότι είναι κάτι εύκολο. Καταρχήν θέλει να χάνουμε. Πρέπει να σου πω. Ναι, αλλά σήμερα επειδή εκτιμώ πάρα πολύ τους αθλητές και αυτούς που εκπροσωπούν την Κύπρο στο εξωτερικό. Έβαλες εύκολες ερωτήσεις στην άντρη και δύσκολες σε μένα. Είναι εύκολες. Να σε εύκολες, αλλά ευελπιστώ ότι θα κερδίσεις. Εντάξει. Μπορεί να αφήσω τον Ανδρέα να θέλω να στοχεύσεις στο κέντρο. Ναι. Εντάξει. Θέλω να παίξω τσιλίδι. Έχω δίκιο παραπάνω από τους αγώνες. Εσκέφτω να χώρονται εδώ με οι αθλητές μας. Λοιπόν, ξεκινούμε και βάλε τα δυνατά σου. Πατώ. Ανδρέα... Μόλις θα πεις την τρίτη απάντηση. Ανδρέα μου, εσύ ξέρεις το παιχνίδι. Εγώ το ξέρω, ναι. Κάνε ό,τι μπορείς. Ναι. Εξαρτάται. Δύσκολα όμως. Anyway. Okay. Λοιπόν, αγαπημένη μου, σε 6 δευτερόλεπτα θέλω να μου πεις 3 παραδοσιακά κυπριακά τραγούδια. Τίτλους. Σώθηκες. Δεν έχω ιδέα. Το κόμπλαρα. Είπα σου χτενιστή μία. Έτσι κάνει τραγούδι, ναι. Ναι, 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 ναι. Αλλά είπες ένα. Μα η λέξη αυτή ήταν πολλά λεία. Τι πολλά δύσκολη η ερώτηση μου βάλε. Τη λιχκότησα, ψιντρή βασιλιτσά, είπα σου χτενιστή του λίο, κορυμιλιά. Εν ήξερα ότι ένα μόνο το είπα σου χτενιστή. Ξέρει τα υπερτήτσι μου μυτσόστομο, φωνή παραλυμνίτησα, πορτοκαλιά του καραβά και πάει λέγοντα. Οκ. Λοιπόν. Έχασα. Ανδρέα μου. Ναι. Τεσσέραν τώρα. Τώρα ξέρει, επειδή τα έχει πει, δεν έχει. Άρα ναι, δεν έχει για μένα παρόμοια ερώτηση. Έλεσαι κυπριακό. Ναι. Σε 6 δευτερόλεπτα θέλω να μου πεις 3 τραγούδια που μιλάνε για χωρισμό. Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Μου δεν ξέρω γιατί μου ήρθε η Άντζελα κατευθείαν στο μυαλό. Μου ήρθε το τένα. Και μόνο αυτό μου ήρθε, δεν ξέρω γιατί. Μου σκεφτεί τα Χριστούγεννα της Μανδύ τώρα, δεν ξέρω γιατί. Δεν τα Χριστούγεννα της Μανδύ. Ένα νομίζω φταίει. Γιατί να φταίξω εγώ τώρα. Ο τύπος το κάνει. Γιατί να φταίξω εγώ. Σε κομπλάρει τελείως. Κάμε λάθος. Κάμε λάθος. Τρία τραγούδια. Τσακ. Αφήνω χρόνο να χαλαρώνετε. Να σκεφτείτε λίγο. Τι να σκεφτούμε. Αλλά εντάξει. Πάμε να χαίρομαι που ξεκινήσαμε. Καλά. Καλά. Συνεχίζουμε. Σε 6 δευτερόλεπτα θέλω να μου πεις 3 φαγητά που τρώει ένας βίκαν. Πρόκολο, καρότο, μαρούλι. Και ο γρήγορη και από το χρόνο. Σε ένα δευτερόλεπτο. Είδες, παπά. Ήταν εύκολη. Εύκολη. Ναι. Έπεσες και σε άτομα που γίνεις. Τώρα να αλλάξω τώρα τις ερωτήσεις μου. Ανδρέα, μια εύκολη εγκρίμα. Ανδρέα μου, ναι. Σε 6 δευτερόλεπτα θέλω να μου πεις 3 φαγητά που δεν τρώγονται ζεστά. Ποια φαγητά δεν τρώγονται ζεστά, παιδί μου. Από να βάλεις τα παν, τρόφιμα. Πάρα πολλά. Εντάξει, ναι, ναι, η σαλάτα, καλά, έχω βοήθεια. Και αν τα φαγητά έχει το ψωμί σαλάτα. Τρόφιμα, έχει πάρα πολλά φαγητά. Κοσέρβα, αυτά. Ναι, το γιορτή του ψυγείου. Πρέπει να δεις τα ίδια μαρούλι, γαρό το ντομάτα. Πάρα πολλά. Κάποια φρούτα ίσως μπορείς να πεις. Το μυαλό μου πήγε στην καντίνα και κοιτάω όλα τα φαγητά που είναι πάντα ζεστά, γι' αυτό. Ξέρεις, πιέζει ο χρόνος. Ναι. Ανδρέα μου,
Ναι, έχασα, το ξέρω. Τελειώσαμε. Όχι, έχουμε ακόμη. Έχουμε τα πιο δύσκολα. Αυτό είναι αγαπημένη ερώτηση και για τους δυο. Σε 6 δευτερόλεπτα θέλω να μου πεις 3 ταινίες που πρωταγωνίστησε ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Τιτανικός. Πώς το. Αντί, κάτι. Αντί κάτι. Αντί κάτι. Έπαιξε ένα αντί, όχι. Το Iron Mask, η επιστροφή. Τιτανικό. Τιτανικό τον είπε. Πού τα μίτσε έτσι είχε. Εντάξει, δεν είπε όμω. Ποιο. Έχασε. Τρει. Μάλιστα. Έριξε άλλη. Και βάλα γνωστό πρωταγωνιστή. Έχει πάρα πολλέ ταινίε. Ανδρέα μου. Ανδρέα μου. Θέλω τρει σειρέ. Τρει σειρέ. Ναι. Ναι. Τη Κυπριακή τηλεόραση. Ναι. Όπου πρωταγωνίστησε ο Κούλης Νικολάου. Το τατουάζ, μπρούσκο. Στο μπρούσκο έπαιξε. Τα. Τάκι. Έπαιξε και στου τάκου. Έπαιξε στου χωραίτε. Στου χωραίτε, κοντά. Χωραίτε. Τα ψάχκα, άσπρα μπαλόνια. Δύο. Εντάξει, βρήκα δύο. Πήγε πολύ καλά. Ναι. Πήγε πολύ καλά. Στο μπρούσκο έπαιζε. Ναι, δεν έπαιξε. Στο μπρούσκο ήταν ένα σεξι στάρ στη Λατινική Αμερική. Ο Γόη. Όχι, με το μπρούσκο δεν ήταν που ανακηρύχθηκε σε σεξι στάρ στη Λατινική Αμερική. Ναι. Κούλη. Εντάξει, θα πάμε στο διάλειμμα σε λίγο. Γρήγορα. Τρία πράγματα που μπορούν να σε κρατήσουν ζεστή. Κουβέρτα, σόπα, καλοριφέ. Οκ. Και. Χαλάρωσα δαμέ. Πρόσεξε το. Ανδρέα μου, θέλω τρία από τα 7 θαύματα του κόσμου. Τρία από τα 7 θαύματα του κόσμου. Ο Κολοσσός της Ρόδου, η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και η Κήπη της Βαβυλώνας. Μπράβο. Αυτή ήτανε. Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας. Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, τι είπα εγώ. Η Βιβλιοθήκη. Η Βιβλιοθήκη. Εντάξει. Άρα δεχτώ σωστό γιατί. Όχι, λάθος, όχι, λάθος. Όχι, θα το. Σωστό, εγώ σήμερα. Έτσι θέλει. Έτσι θέλω τώρα. Οκ, προεόρτια. Λοιπόν. Άντρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Ευχαριστώ. Τελείωσε μας ο χρόνος, γιατί μιλάς πολύ και δεν παίζουμε. Εντάξει, σκύψε ευλογημένε. Σκύπω τώρα. Έχω τι. Λοιπόν, ένα φλιτζάνι του Happy Hour. Έλα, τι είναι αυτό. Δώρο από την εκπομπή που μας προσφέρει από Giveaways. Ο λόγος που το ανοίγω εγώ είναι γιατί επειδή κατσαρίζει και έχετε τα μικρόφωνα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα δείξουμε. Χρόνια σου πολλά για αύριο. Και επιτυχίες πάντα. Ευχαριστώ, και πάντα σε στόχο. Να σε καλά. Με την νίκη. Και με την νίκη. Μπούμ. Εδώ. Να σου τάρεις έτσι με το. Λοιπόν, με το πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα εμείς και επιστρέφουμε για το τέλος του Happy Hour.